Βάλια Μπούι, η οποία θα μας παρουσιάσει μία έρευνα η οποία αφορά καιρικές συνθήκες, μετεωρολογικές συνθήκες λοιπόν για το 2021, αναμείναν βέβαια σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Βάλια. Είναι στοιχεία λοιπόν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τη βοήθεια του κυρίου Λαγουβάρδου λοιπόν. Πάμε να δούμε την πορεία της θερμοκρασίας στην Κρήτη το 2021 και όπως γίνεται αντιληπτό, όπως θα δούμε και στο σχετικό χάρτη, κατά μέσο όρο οι 9 από τους 12 μήνες παρουσίασαν υψηλότερη θερμοκρασία. Μιλάμε κατά μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας στοιχεία 2010-2019. Η Κρήτη λοιπόν παρουσίασε στους 9 από τους 12 μήνες υψηλότερη θερμοκρασία. Οι μήνες τώρα με την υψηλότερη, που καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι τη συνηθισμένη, ήταν ο Ιανουάριος κατά 2,3 βαθμούς Κελσίου και ακολουθεί ο Μάιος. Όπως μπορούμε να δούμε και στο σχετικό γράφημα, ο Μάιος λοιπόν και ο Αύγουστος παρουσίασαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με πρώτο στη λίστα τον Ιανουάριο, και στον αντίποδα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες είχαμε τον Οκτώβριο του 2021, βαθμός, 1,2 βαθμός Κελσίου, και ακολουθεί ο Μάρτιος, θα πρέπει να σας πω, και ο Οκτώβριος. Μάλιστα. Να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδονη, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Να τον καλησπερίσουμε, να του ευχηθούμε καλή χρονιά. Κύριε Λαγουβάρδε, τι κάνετε? Λοιπόν, το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από τα στοιχεία τα οποία μόλις μας παρουσίασε η συνάδελφος, η Βάλια Ιμπούη, ποιο είναι για την Κρήτη βέβαια? Ναι, είναι ότι 9 από τους 12 μήνες, όπως είπε η κυρία Μπούη, είμαστε πάνω από τις κανονικές τιμές. Σε άλλες περιοχές της χώρας αυτό συνέβη μόνο οι 7 ή 8 μήνες. Οπότε θα το έλεγα ότι ήταν έτσι μια μεγαλύτερη αιμονή των υψηλών θερμοκρασιών στην Κρήτη. Να πω επίσης ότι το τόνισε και η συναδελφός σας, συγκρίνουμε με τη δεκαετία 2010-2019, που είναι μια θερμή δεκαετία, είναι σχετικά πρόσφατα. Που αντιλαμβάνεστε όταν βλέπουμε μια απόκληση 2,5 βαθμών περίπου τον Ιανουάριο του 2021 σχετικά με το μέσο όρο μια θερμή δεκαετία, σημαίνει ότι πραγματικά είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι ανησυχητικό. Και αυτό πού οφείλεται, κύριε Λαγουβάρδε? Κοιτάξτε, σε μονή θερμών εισβολών, είχαμε τον Ιανουάριο, είχαμε και μια πολύ σημαντική μεταφορά σκόνης που για το μήνα αυτό ήταν εξαιρετική, την έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες. Μια πολύ πολύ ισχυρή θερμή εισβολή που δεν έχουμε δει τα τελευταία 100 χρόνια τόσο έντονη, για τον Ιανουάριο του 2021 λέω. Είχαμε μια παρόμοια, αλλά ήταν σε μικρότερη διάρκεια, τον Ιανουάριο του 2010, οπότε είχαμε και τότε πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και επαναλαμβάνουν τα μοτίβα υψηλών θερμοκρασιών και μέσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι. Αυτή η επανάληψη των φαινομένων. Ήταν και ο Αύγουστος. Ναι. Αυτή η επανάληψη των φαινομένων με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία, πού μπορεί να οδηγήσει? Κοιτάξτε, έχουμε μια αργή αλλά σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Πιθανότητα πλέον θα φτάσουμε μέσα στα επόμενα δεκαετίες να έχουμε προφανώς όλους τους μήνες πάνω από τα κανονικά και πιθανόν αρκετά πάνω από τα κανονικά. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς είναι ανησυχητικό. Ταυτόχρονα είδαμε και τις βροχές, δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό. Βέβαια. Στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Θέλω να πω ότι οι βροχές ήταν σχετικά περιορισμένες το 2021. Αυτό που τελικά έσωσε, αν θέλετε, το άθροισμα ήταν ο Δεκέμβριος, που ήταν εξαιρετικά βροχερός. Μέχρι και τον Νοέμβριο, σχεδόν όλες τις περιοχές του νησιού, από τους 60 σταθμούς που λειτουργούμε σαν αστεροσκοπείο σε όλο το νησί, είχαμε δει πολύ περιορισμένες βροχοπτώσεις, ειδικά το διάστημα των 4ο μέχρι τον 10ο. Εντάξει, πάντα έχουμε λίγες βροχές, αλλά ήταν πολύ περιορισμένες φέτος. Ευτυχώς είχαμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλη διάρκεια μέσα στο Δεκέμβριο, αφού χαρακτηριστικά να σας πω σε ορισμένες περιοχές έριξε το Δεκέμβριο το 40-50% της συνολικού ύψους βροχής της χρονιάς. Δηλαδή, σε κάποιους σταθμούς είδαμε και τη μισή βροχή της χρονιάς, 21 δηλαδή που μας πέρασε, να πέφτει μέσα στο Δεκέμβριο. Αυτό σε συνδυασμό και με τις χιονοπτώσεις που είχαμε και είναι αρκετά, και χιονόστρωση αρκετά έντονη και σημαντική στους ορεινούς όγκους του νησιού, βέλτιωσε την κατάσταση. Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και τους επόμενους μήνες. Ο καιρός, το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, θα είναι καλός μέχρι τα Θεοφάνεια, ναι, με καλές καιρικές συνθήκες, ίσως και μετά στην Κρήτη. Υπάρχει διαφαινόμενη μια αλλαγή προς το τέλος της εβδομάδας που έχει ξεκινήσει, όπως θα μπούμε σε ένα μοτίβο αρκετά βροχερό και στην Κρήτη, αυτό είναι καλό, επαθέλουμε τις βροχές. Όχι όμως με πολύ κρύο, δηλαδή θα είναι με πιο ήπιες θερμοκρασίες, δεν θα είναι τόσο υψηλές όσο είναι αύριο και μεθαύριο λόγω της ηλιοφάνειας, προφανώς. Και αύριο και μεθαύριο θα έχουν θερμοκρασίες που θα είναι κοντά στους 20 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Αλλά θα πέσουν λίγο θερμοκρασίες από τα Θεοφάνεια και μετά, αλλά θα παραμείνουν κανονικές για την εποχή, θα έλεγα. Και με αρκετές βροχές από το τέλος της εβδομάδας όμως στην Κρήτη και μετά. Οι βροχές στην υπόλοιπη χώρα θα ξεκινήσουν νωρίτερα, στην Κρήτη θα επηρεαστούν μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τις βροχές βέβαια τις θέλουμε, θα πρέπει να προσθέσω εγώ.
Και είχαμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ, Νίκο και κύριε Λαγκουβάρδη, μέχρι και τον Νοέμβριο. Θυμάσαι που είχαμε φιλοξενήσει και πολλούς ανθρώπους από τον αγροτικό κόσμο που ήθελαν εν αγωνίως να βρέξει. Και ευτυχώς ο Δεκέμβριος τελικά αποδείχτηκε έτσι μήνας βροχέρος και υποτίθηκαν καλά οι καλλιέργειες. Να δούμε, φαίνεται να έχει αρκετές βροχές στο τέλος εβδομάδα σε σχέση με τις επόμενες. Θα το δούμε λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες για να δούμε αν θα υπάρξουν και προβλήματα. Και θυμίζω ότι Δεκέμβριος και Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι οι πιο βροχεροί μήνες στην Κρήτη. Μόνο περιμένουμε να έχουμε βροχές αυτό το διάστημα. Κύριε Λαγκουβάρδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βάλια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν.